συνεχίσουμε. Το λέγαμε και πριν, φωτιά στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μεγάλες οι διαφορές, το έχουμε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Μεγάλες διαφορές από τη στιγμή που ένα προϊόν θα φύγει από το χωράφι για να φτάσει και να πάμε εμείς οι καταναλωτές να το αγοράσουμε από ένα ράφι των σούπερ μάρκετ. Και αυτές οι διαφορές, κυρίες και κύριοι, είναι εύκολο να τις καταλάβει κανείς. Αυτά τα παραδείγματα είναι εύκολο να τα καταλάβει κανείς όταν μιλάμε για γάλα από τον παραγωγό. Γάλα στο ράφι. Εκεί το καταλαβαίνεις. Και βλέπεις την τιμή 2-3 φορές επάνω. Όταν ξεκινάς από την πρώτη ύλη του γάλακτος και φτάνεις στη φέτα. Εκεί είναι μεγάλο. Εκεί ξεφεύγει το πράγμα. Εκεί είναι μεγάλο το θέμα. Και μάλιστα να σας πούμε ότι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις και οι μελισσοκόμοι. Οπότε θα δούμε αυτό το θέμα αμέσως τώρα κοντά μας. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά κινητοποιήσεις μελισσοκόμων. Τώρα θα μας τα πούνε όλα εδώ. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Πεβερέτος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Και ο κύριος. Δεν ξέρω αν δεν τον ακούμε τον κύριο Πεβερέτο. Και ο κύριος Αναστάσης Ποντίκης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Ποντίκη, ότι ετοιμάζετε και εσείς κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη 5η, 1η Φεβρουαρίου, σωστά? Κινητοποιήσεις βγαίνουν μαζί με τους αγρότες. Όπα, μισό λεπτάκι. Κύριε Πεβερέτο, όχι, ο κύριος Ποντίκης θα μιλήσει πρώτα. Οι μελισσοκόμοι, και ερχόμαστε. Συγγνώμη. Ελάτε, κύριε Ποντίκη. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πραγματικά οι Έλληνες μελισσοκόμοι θα ξεκινήσουν τις κινητοποίησεις τους με αρχές γενομένες από την έκθεση, την αγροτική έκθεση στην Θεσσαλονίκη, την Αγρότικα, την επόμενη 5η, όπου εκεί θα δώσουμε το παρόν μας. Τα προβλήματα στον κλάδο μας είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι προβλήματα τα οποία διαχρονικά παραμένουν άλυτα. Και μιλάμε για αυτά, κύριε Ποντίκη, εξηγήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Παραγωγής, το οποίο εσχάτως τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αύξηση τιμής του πετρελαίου, έχει το κόστος έχει εκτοξευθεί και συμπαρασύρει όχι μόνο το πετρέλαιο αλλά και όλα τα υπόλοιπα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς οι μελισσοκόμοι, ακόμα και τα συσκευαστικά. Έχουμε διαχρονικά πρόβλημα με το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά το μεγάλο τεράστιο πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια είναι η ελληνοποίηση του μελιού, όπου αυτό σε συνδυασμό με το υπεραυξημένο κόστος έχει δημιουργήσει ένα μείγμα εκρηκτικό που οδηγεί πολλούς μελισσοκόμους στην εγκατάλειψη του κλάδου. Και ας μην μιλήσουμε για την όθευση, εκτός από τις ελληνοποιήσεις. Δεν είναι σημερινά, είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν διαχρονικά στον κλάδο μας και μαστίζουν και μαστίζουν τον κλάδο και οδηγούν τους συναδέλφους σε εξαθλίωση. Κύριε Ποντίκη, να ρωτήσω κάτι. Μας ακούει, κύριε Ποντίκη. Κύριε Ποντίκη. Μας ακούτε, κύριε Ποντίκη. Έχουν εγκαταλείψει και το επάγγελμα. Ωραία. Κύριε Ποντίκη, ερώτηση. Ο παραγωγός πόσο πουλάει το μέλι? Θα σας πω ότι η τιμή χοντρικής, και εδώ είναι το πρόβλημα των ελληνοποιήσεων, η τιμή χοντρικής, η τιμή που παίρνουμε από τον έμπορα, είναι πολλές φορές και αυτή τη στιγμή ειδικά που μιλάμε για υπερευξημένο κόστος παραγωγής, είναι πολλές φορές χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής. Πόσο? Κατά συνέπεια λοιπόν δεν μπορούμε μαθηματικά να το κύριε Ποντίκη, κάτω, με αριθμούς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Πόσο το πουλάτε εσείς το μέλι? Κυμαίνεται από 4 έως 5 ευρώ το κιλό. Και εμείς πόσο το αγοράζουμε? Δεν σας άκουσα. Και εμείς πόσο το αγοράζουμε, λέω? Στο ράφι μπορεί πολλές, είναι πάνω από 10 ευρώ πολλές φορές. Το μέλι αυτό που πουλάμε εμείς, εάν συσκευαστεί και μπει στο ράφι, είναι σίγουρα πάνω από 10 ευρώ. Και 13 και 15. Το μέλι που αγόρασα εγώ τελευταία φορά και ήμουνα και ένιωσα και τον εαυτό μου έξυπνο, εν πάση περιπτώσει που το έκανε, ήταν 1 κιλό 13 ευρώ. Εκεί. Ναι. Αντιμετωπίζουμε αυτό όμως το φαινόμενο. Αυτό είναι 3 φορές επάνω από όσο πουλάτε εσείς. Είναι αυτό που λέμε. Να βρίσκουμε στο ράφι μέλια τα οποία είναι πολλές φορές και κάτω του κόστους παραγωγής. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι οφείλεται στο φαινόμενο των ελληνοποιήσεων, της νοθείας, σωστά, που πολλές κύριε φορές που είναι ανεξέλεγκτο και εδώ ζητάμε τον έλεγχο. Μάλιστα. Να πάμε και στον κύριο Πεβερέτο, γιατί έχουμε και το άλλο προϊόν τώρα να δούμε. Με τη φέτα τι γίνεται? Με τη φέτα και το γάλα. Διαβάζουμε εδώ επαρχία 10 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ το βρίσκουμε 15 και 16 ευρώ τη φετούλα. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σε εσάς, στον κύριο Ποντίκη και τους τηλεθεατές σας. Είπατε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι κανονικά η τιμή
που θα αγοράζουμε, που θα έπρεπε να αγοράζουμε εμείς τη φέτα από τα σούπερ μάρκετ, πόσο θα έπρεπε να ήταν? Με τα σημερινά δεδομένα και με τις τιμές που έχει παραχθεί η φέτα, τιμές δηλαδή που έχουμε πουλήσει εμείς στο γάλα και τα λοιπά, δεν μπορεί να πωλείται πάνω από 11 ευρώ το κιλό με κέρδος και στη βιομηχανία και ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ, στα σημεία πώλησης. 11 ευρώ θα έπρεπε, λέει, να το ταβάνει, 16,30, αυτή που παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ προχθές. Και εσείς μας λέτε, ναι, ότι πάνω από 11 ευρώ δεν θα πρέπει να τη βρίσκουμε. Άρα... αυτή τη στιγμή να σας πω εγώ που πωλείται φέτα στην επαρχία, εδώ στα, όχι στα σούπερ μάρκετ, ναι, αλλά στα μικρά μαγαζιά, στα μπακάλικα, που έχουν και τη ρεκομία, ναι, στα μπακάλικα με 10 μισό το κιλό. Και βγαίνει και αυτός που τη φτιάνει και αυτός που την πουλάει. Όμως εδώ έχουμε το εξής τώρα. Εκεί που πουλάγαμε γάλα πρόβιο με 1,58, 1 ευρώ και 58 λεπτά μέσον όρο, τώρα μας... Θα σας βρούμε ξανά, ναι. Σας ακούμε. Ναι, ναι, ακούστε με γιατί έπεσε το τηλέφωνο. Ναι, δεν πειράζει. Έλατε. Και τώρα, ενώ μειώσανε την τιμή του παραγωγού στο 1,50, δηλαδή 8 λεπτά κάτω, μέσον όρο, και την πάνε και σε πολλούς παραγωγούς, κόβουνε τιμολόγια κάτω και από το 1,50 στο πρόβιο και κάτω από 1 ευρώ στο γίδινο, ενώ ήταν πάνω από 1,15. Αυτά είναι τα συστατικά που κάνουν τη φέτα, εγώ πρόβιο γάλα. Mm. Τώρα ανεβαίνουν οι τιμές στη φέτα. Ωραία. Ποιοι άρα κερδίζουν, λοιπόν, πέφτει η τιμή κερδίζουν στην πρώτη ύλη, στο βασικό προϊόν, το γάλα, και ανεβαίνει η τιμή στη φέτα. Ναι. Και ανεβαίνει η τιμή της φέτας. Κερδοσκοπούν λοιπόν και οι βιομηχανίες. Ωραία. Και ιδιαίτερα τα σημεία πώλησης, ιδιαίτερα τα σούπερ μάρκετ, σε βάρος του υπουργού. Τα είπατε χθες, γιατί είδατε τον κύριο Αυγιανάκη χθες, δεν τον είδατε? Ναι, τον είδαμε. Είχαμε 3,5 ώρες συνάντηση. Τα είπαμε όλα αυτά. Ζητήσαμε να πάρθουν μέτρα και με τις νοθείες που γίνονται για να παρασκευαστεί η φέτα. Τι σας είπε? Τον τόπο, δηλαδή, Παρασκευής, αλλά... Κύριε Πεδελέτο, ναι, τι θα γίνει στην πράξη, τι σας είπε? Ο υπουργός είπε ότι ξεκινήσανε τους ελέγχους. Βέβαια, του είπαμε ότι κατόπιν εορτής, ναι, αλλά τέλος πάντων καλό είναι ότι ξεκινήσαν έλεγχοι με μεικτά κλιμάκια. Ξεκινήσανε από τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά και επεκτείνουν τους ελέγχους και στις βιομηχανίες, αλλά και σε εμάς. Θα εμείς δούμε ζητάμε... να πέφτουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή θα πάμε να βρούμε μια φέτα 10 και 11 ευρώ και όχι 17 ευρώ, όπως τη βρίσκουμε σήμερα, αυτό το θέμα. Εμείς το διεκδικούμε αυτό. Το διεκδικούμε αυτό, γιατί πέραν των άλλων, εμείς έχουμε πολύ αυξημένο κόστος. Το κόστος δηλαδή ενός κιλού πρόβιου γάλακτος ξεπερνάει τα 1,64. Το έχουμε δημοσιοποιήσει. Εμείς χάνουμε λοιπόν και φεύγουμε. Έφυγαν 10.000 συνάδελφοι τα τελευταία 2 χρόνια από το επάγγελμα και οι περισσότεροι από εμάς είμαστε με το ένα πόδι μέσα, το ένα πόδι δεν έχουμε μεροκάματο. Μας πιέζει ο χρόνος, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Πεβερέτο και τον κύριο Ποντίκη, με τον οποίο θα τα πούμε σίγουρα, την επόμενη Πέμπτη. Ωραίος συνδυασμός ήταν, ναι, αυτός. Ναι, φέταμε μέλη.